Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή ένα μέλος της Βουλής, τον κύριο Δελή, από το ΚΚΕ, αλλά σήμερα η μέρα κατά 80% σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχει να κάνει με το Πολυτεχνείο. Κύριε Δελή, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Λάπα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα. Είναι μια μέρα ξεχωριστή, μια μέρα που μπορεί να σκεφτόμαστε το παρελθόν, αλλά να υπολογίζουμε ή να συλλογιζόμαστε και τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και πού θέλουμε να πάμε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και σας συγχαίρω μάλιστα για το περιεχόμενο της εκπομπής σας τη σημερινή μέρα, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται μια οργανωμένη, θαρρώ, προσπάθεια να ξεχαστεί αυτή η επέτειος, τα μηνύματά της, οι συμβολισμοί της, που κατά την άποψή μας, κατά την άποψη του ΚΚΕ, αλλά και κατά την άποψη απλών λαϊκών ανθρώπων, εξακολουθούν να είναι επίκαιροι. Κυρία Τελή, να σας πω ότι επειδή δουλεύω στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ίσως και αυτό να μην μπορούσα να το κάνω σε αυτή την κλίμακα, σε κάποιο ιδιωτικό μέσο που θα ήταν το πρωτεύον η εμπορικότητα. Πιθανόν. Ναι, είναι σημαντικό. Αν και δεν νομίζω ότι είναι μονάχα οικονομικό το ζήτημα, ή αν θέλετε κυρίως δεν είναι οικονομικό, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, ιδεολογικό κοινωνικό ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, εσείς πολύ καλά κάνετε και αναδεικνύετε τη σημερινή επέτειο, το περιεχόμενό της. Σας ακούω από το πρωί, είναι πραγματικά έτσι, ξυπνά κανείς και ακούει, αναλογίζεται το τι έγινε πριν από 48 χρόνια, ήμασταν μικρά παιδιά τότε, και φέρνει στο νου του εκείνη την εποχή, τους ανθρώπους, τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους, τα νιάτα της πατρίδας μας που πήραν μέρος σε εκείνα τα γεγονότα, με ηρωισμό, με θάρρος, με τόλμη, με απαιτητικότητα, στέλνοντας το μήνυμα του αγώνα, το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο επίκαιρο. Ναι. Μήνυμα από αυτές τις επετείους, το μήνυμα του αγώνα, το μήνυμα της ενεργητικής συμμετοχής του ανθρώπου στα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του. Εκείνη η εποχή είχε πάρα πολύ ακτιβισμό, αλλά και πάρα πολύ έντονη πολιτική κινητικότητα. Υπήρχε μία εποχή η οποία σαν να πάγωσε το χρόνο, η Χούντα των Συνταγματαρχών, και κλήθηκαν τα νέα παιδιά να, με την ορμή τους, με την νιώτη τους, με το άχουρο των χρόνων τους, να αντικαταστήσουν αυτόν τον χειμώνα της πολιτικής με κάτι το οποίο στοίχησε σε αίμα, αλλά έδωσε και μία νέα πνοή και σηματοδότησε έναν αγώνα προς την ελευθερία. Κοιτάξτε, έτσι είναι όπως τα λέτε. Η Χούντα του 1967, η δικτατορία, ήταν, αν θέλετε, η φυσική κατάληξη μιας ολόκληρης μετεμφυλιακής περίοδου που ξεκίνησε από το 1949, φτάνοντας μέχρι το 1967. Δεν νομίζω ότι και αυτή την περίοδο υπήρχε πολύ μεγάλη δημοκρατία, με ένα ΚΚΕ στην παρανομία, με λαϊκούς αγωνιστές να στείνονται στους τοίχους και να εκτελούνται, όπως ο Μπελογιάννης, ο Πλουμπίδης, με τα ξερονίσια γεμάτα, χιλιάδες αγωνιστές. Αυτό συνέχισε και η Χούντα, αν θέλετε, το έδωσε ακόμα περισσότερη ένταση, και πράγματι η νεολαία από το 1972 ιδιαίτερα και μετά, γιατί αξίζει κανείς να μελετά αυτή την ιστορία, και θα έλεγα ότι είναι καλό οι άνθρωποι να αναζητήσουν τις εκδόσεις, τις επεξεργασίες που έχει κάνει και τα ιστορικά βιβλία που έχουν βγει από το ΚΚΕ σχετικά με την εποχή εκείνη. Από το 1972 λοιπόν έχουμε μια ανάταση του αντιδικτατορικού κινήματος, με κατάληξη βεβαίως το Πολυτεχνείο, μέσα σε εκείνο το κλίμα της λεγόμενης φιλελευθεροποίησης, του Μαρκεζίνη κτλ. Το οποίο ξεσκέπασε απολύτως, τελείως τον πέπλο της δημοκρατικοφάνειας δήθεν της Χούντας, και η οποία έδειξε βεβαίως το σκληρό, το αποκρουστικό της πρόσωπο με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Τι θα πρέπει να κρατήσουμε, κυρία Λάπα, από εκείνες τις μέρες, είναι πολύ πολύ σημαντικό και επίκαιρο πάλι είναι η αλληλεγγύη που έδειξε ο κόσμος στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, η ενεργητική λαϊκή αλληλεγγύη. Το είπατε κι εσείς πριν από λίγο. Χιλιάδες κόσμου από όλη την Αττική συγκεντρώθηκαν έξω από το Πολυτεχνείο. Χιλιάδες κόσμου πήγαν στο Πολυτεχνείο, τρόφιμα, φάρμακα, ό,τι χρειάζονταν τα παιδιά. Έχουμε δηλαδή μια, πώς να το πω, μια, εκ των πραγμάτων μια λαϊκή ενότητα στην πάλη ενάντια στη Χούντα. Είναι επίκαιρα τα διδάγματα, οι συμβολισμοί των ετοιμάτων, όπως σας είπα, για το ψωμί, για τα εργασιακά δικαιώματα σήμερα, για το μεροκάματο, εξακολουθούν να είναι επίκαιρα νομίζω και ίσως και πολύ πολύ επίκαιρα μάλιστα, με δεδομένο ότι έχουμε μια διαρκή επιδείνωση των όρων εργασίας και των συνθηκών της δουλειάς, με τα ατυχήματα τα δυστυχήματα μάλλον να πολλαπλασιάζονται, με τους μισθούς να πέφτουν, με την ευελιξία να σπάει κόκαλα, την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων. Έχουμε το ζήτημα της παιδείας, όπου εδώ κι αν γίνεται η επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, ξεκινώντας από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο, και βεβαίως και οι δημοκρατικές ελευθερίες δεν έχουν καλύτερη διαδρομή, αν αναλογιστεί κανείς ένα σωρό νόμους που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση, που περιορίζουν την απεργία, μην το ξεχνάμε αυτό, στους χώρους δουλειάς. Κύριε Δελή, πιστεύετε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι Έλληνες ορίμασαν πολιτικά? Δεν είναι ζήτημα εθνικότητας. Είναι μια τώρα νομίζω ότι η πορεία κάθε λαού είναι πορεία ορίμανσης, είτε έτσι είτε αλλιώς, μέσα από διαδικασίες μπρος-πίσω συνεχής. Προχωράει πάντα μπροστά η κοινωνία, είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι εμείς οι κομμουνιστές. Αυτό προϋποθέτει την ορίμανση του λαϊκού παράγοντα, ο οποίος μαθαίνει από τις ήττες του, μαθαίνει από τα λάθη του, παίρνει κουράγιο από τέτοιες επαιτίους. Πείτε μου, ναι. Το ΚΚΕ, να το πάρουμε τώρα όσον αφορά το δικό σας κόμμα, που υπάρχει, που είναι σταθερό στις απόψεις του, που υπάρχει μία, θα λέγαμε, πάγια πολιτική θέση σε πάρα πολλά πράγματα. Τι έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, από την εποχή του Πολυτεχνείου και μετά? Πρώτα να πούμε ότι ήταν καθοριστική η συμμετοχή των κομμουνιστών και του ΚΚΕ, του παράνομου τότε ΚΚΕ, και του καταδιωκόμενου αγρίως τότε ΚΚΕ. Ήταν καθοριστική, θα έλεγα, η συμβολή του στην οργάνωση και στην εξέλιξη της πάλης του Πολυτεχνείου. Από εκεί και πέρα, και μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, γιατί ξέρετε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τέτοιου είδους γεγονότα όπως το Πολυτεχνείο μέσα σε ένα τόσο δύσκολο και ανελεύθερο καθεστώς χρειάζονται και μια οργάνωση και μια προετοιμασία. Και αυτά το ΚΚΕ τα διαθέτει και αυτό αποδείχθηκε και τις ημέρες εκείνες. Τώρα, τα διδάγματα σας τα είπα πριν από λίγο, κυρία Λάπα. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα. Είναι βέβαια ιστορικό αυτό το δίδαγμα και προκύπτει από όλες τις ανάλογες επαιτίους του ελληνικού λαού και όλων των λαών του κόσμου, για τον αγώνα, για τον απαραίτητο αγώνα κάθε φορά, για τη συνέχιση του αγώνα, ο οποίος βεβαίως θα έχει σε κάθε ιστορική καμπή τα δικά του αιτήματα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες συνθήκες. Άλλα ήταν τα αιτήματα του 1973, άλλα είναι τα αιτήματα του 2021. Ωστόσο, αν πάει κανείς στον πυρήνα των αιτημάτων, θα δει ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Το άλλο ζήτημα είναι το ζήτημα της αλληλεγγύης, που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα εργατικά, στα λαϊκά στρώματα, ενάντια σε κάθε είδους κοινωνικό αυτοματισμό, ο οποίος καλλιεργείται, κυρία Λάπα, και καλλιεργείται μάλιστα συνειδητά και μεθοδικά από πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όχι μόνο. Και από την ημιμάθεια μερικές φορές. Και από την ημιμάθεια και από τις κυβερνήσεις βεβαίως. Είναι μηνύματα τα οποία είναι διδάγματα μάλλον, τα οποία πρέπει να είναι βαθιά αποτυπωμένα στην ψυχή και στο μυαλό των ανθρώπων, των λαϊκών ανθρώπων, γιατί για αυτούς μιλάμε, εμείς σε αυτούς αναφερόμαστε, οι οποίοι θα πρέπει αυτά να τα λάβουν υπόψη τους και σήμερα στις σημερινές συνθήκες, με τον αγώνα τους, με την αλληλεγγύη τους, να συγκροτήσουν εκείνο το δικό τους μέτωπο, όπως φάνηκε, εκδηλώθηκε λιγάκι και με τον αγώνα της e-food, ναι. Όχι λιγάκι, πάρα πολύ, με τον αγώνα της Κόσκο, εκεί, και σε εσάς. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βοήθησαν σε αυτό. Αλλά και τα social media, ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όχι όλα. Αρκετά από αυτά ή τα περισσότερα. Είναι να το θέσουμε ακριβώς. Τα social media. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μπροστά σε ένα τηλέφωνο ή μπροστά σε ένα PC, δεν ξέρω αν ακούστηκαν τόσο, γιατί εμείς εδώ στο κανάλι 1 τα αναφέραμε όλα, και τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την διαδικασία. Το συζητήσαμε διεξοδικά και με εργατολόγους. Δεν ξέρω αν τα παραδοσιακά μεγάλα μέσα έκαναν το χρέος τους. Πάντως, εμείς εδώ στο κανάλι 1 το κάναμε. Αυτό που εγώ επισήμανα ήταν. Μπορεί ότι... να το κάνατε, κυρία Λάπα, και το κάνατε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα μέσα που αναφέρατε με τις μεγάλες ακροαματικότητας, ναι, και θεαματικότητας, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όχι απλά περιφρονούν τέτοιου είδους αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αλλά στην πραγματικότητα τις μισούν και τις εχθρεύονται, γι' αυτό και τις αποσιωπούν τελείως. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Βέβαια, αν δεν ακούς την κοινωνία, τότε δεν θα σε ακούει τι γίνει. Ναι. Να γίνεται ένας συγκλονιστικός αγώνας, να έχεις ένα θάνατο, φρικτό θάνατο ενός νέου ανθρώπου, οι άνθρωποι εκεί εργαζόμενοι να κατεβαίνουν σε απεργία και εσύ επί μια εβδομάδα, 10 μέρες να αποσκοπάς αυτόν τον αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος νικηφόρος τελικά. Ναι. Και αυτό πρέπει να τα ακούσει η κοινωνία. Για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι μετά από πολλά χρόνια υποχρέωσαν έναν πολυεθνικό κολοσσό να δεχτεί τα αιτήματά τους, αιτήματα ασφάλειας και υγιεινής στη δουλειά, να μην έχουν κόντρα βάρδιες. Είναι σημαντικά αυτά και παίρνουν κουράγιο, αν θέλετε, οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα από αυτές τις κινητοποιήσεις. Άκρο σημαντικά, κύριε Δελή, άκρο σημαντικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σημερινό μήνυμα, για αυτή την επατειακή εκπομπή, και σίγουρα θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή με τα θέματα της επικαιρότητας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, γεια σας.